το πρόσωπο του Κυρίου μας προβάλλει ο Ιερός Αναγεννητής σήμερα. Σαν, όπως και είπαν, διδασκάλου μοναδικού και ανεπανάληπτου. Ούτε πέρασε πριν από τον Κύριο, ούτε θα περάσει εις τον αιώνα τον άπαντα άλλος διδάσκαλος σαν τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και το αποστολικό ανάγνωσμα, όσοι είμαστε εδώ, φώναξε με το στόμα ή με τη γραφίδα του Αποστόλου Παύλου: σήμερα, εάν ακούσετε τη φωνή μου, μη κλείσετε τα αυτιά σας και μη πικραίνετε με τη συμπεριφορά σας τον διδάσκαλο Κύριο Ιησού Χριστό και Θεό μας. Σήμερα, εάν της φωνής μου ακούσετε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, μη κάνετε της καρδιάς σας πέτρα, ώστε να μην περνάει μέσα ο καθαρός λόγος του Θεού. Σήμερα ίσον, χτες, τώρα και εις τους αιώνας. Αυτό σημαίνει το σήμερα. Να ανοίγουμε τα αυτιά μας, να ακούμε το λόγο του Θεού. Άγωμεν, ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, και εις τας εχωμένας ομοπόλης και στις άλλες πόλεις είναι ακακή κηρύξω τον λόγο του Θεού, για να κηρύξω και εκεί τον λόγο του Θεού. Είναι δυστυχώς πολύ, πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να μπορούμε έστω στο 1/3 εκατομμυριοστό να κατανοήσουμε και με καλή και αγαθή καρδιά τι παραγγέλει ο λόγος του Θεού που ακούστηκε από το Άγιο Στόμα του. Χρειάζεται, αδελφοί μου, όχι να κάνουμε ανάγνωση στο Ευαγγέλιο μόνο, αυτό δεν λέει τίποτα. Όχι να μάθουμε το Ευαγγέλιο απ' έξω, και αυτό δεν λέει τίποτα. Γιατί δεν λέει τίποτα? Γιατί αυτός ο άλλος που είναι άρχον του αέρος, ο διάβολος, από έξω λεπτομερέστατα γνωρίζει το λόγο του Θεού. Λεπτομερέστατα. Όχι πως ανοίγουμε το στόμα μας και να λάβουμε το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Έτσι ακριβώς, να ανοίγουμε μετά από προσευχή δυνατή, να χαρίσει ο Θεός κατάνοιξη να κατανοήσουμε τι λένε οι γραφές. Αλλά και το επιπλέον: Κύριε, έλα εσύ, δυνάμωσε το νου μας, κάνε πρόθυμη την καρδιά μας, ώστε να μεταποιηθεί ο λόγος. Τι σημαίνει να μεταποιηθεί? Από την ακοή στην καρδιά και από την καρδιά στο έργο. Δεν κατανοείται διαφορετικά. Μια μέρα, όπως συνηθίζω να κάνω, συνάντησα ένα παλικαράκι στο έργο. Ήταν ακριβώς 21 ετών. Του καλημέρισα, άγνωστος ήταν. Και του άνοιξα συζήτηση.
Γιατί αν η μέρα περνάει και δεν ακούστηκε λίγο ο λόγος του Θεού, κρίμα που γεννηθήκαμε. Κρίμα που γεννηθήκαμε. Εμείς όχι μόνο δεν κάνουμε αυτό, αλλά και εδώ μέσα ντρεπόμαστε. Το σταυρό μας να κάνουμε, να γονατίσουμε, να μιλήσουμε στον Κύριο. Του καταλαβαίνουμε για το πράγμα. Γι' αυτό μας πήρε φαλάγγι άλλοι. Λοιπόν, και του λέω, του άνοιξα ένα θέμα συζήτηση. Το θέμα δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι αυτά που υπόθηκαν τα άλλα. Τον συζήτησα και του έκανα ένα ερώτημα και μου απάντησε ολόσωστα. Εγώ είμαι 80 χρονών, βεβαίως το είχα περάσει, είχα πονέσει πάνω στο θέμα αυτό και ήξερα εκ της πράξης. Όταν μιλάς από την πράξη, έχει άλλη χάρη ο λόγος. Όταν μιλάς με τούτο, επειδή το ξέρεις, δεν κάνεις τίποτα. Το μυρίζεται ο άλλος μία ώρα μακριά. Λέω, μα πάει στο παλικαράκι ολόσωστα. Πώς το ξέρεις παλικαράκι μου, τον λέω. Και μου απαντάει, εγκεφαλικά Κύριε, συγχαρητήρια του λέω. Γιατί υπάρχει ο ένας τρόπος εγκεφαλικά, ώστε να μείνει στον εγκέφαλο και από εκεί πέρα είναι μια απλή γνώση. Και ο άλλος είναι από τον εγκέφαλο να πάει στο χέρι και στα πόδια, να γίνει έργο. Εκεί κατανοείται ο Λόγος του Θεού. Εκεί κατανοείται. Εκεί όχι μόνο κατανοείται, κατεβαίνει και η Θεία Χάρις και σκεπάζει τον άνθρωπο. Ο Λόγος του Θεού είναι του Θεού, με κεφαλαία γράμματα. Είναι του Λόγου του Θεού, που πριν γίνει ο κόσμος υπήρχε, που έγινε άνθρωπος σαν και εμάς, για να μπορεί να κοινωνήσει, να κάνει σαν άνθρωπος τα Άγια έργα του, αλλά και να πειραστεί από τον διάβολο. Πειράχθηκε από τον διάβολο και νίκησε τον διάβολο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, έγινε αυτό, για να μπορεί ο Κύριος να έχει το δικαίωμα. Δεν πειραχτήκατε μόνο εσείς και παίρνετε πείρα του πειρασμού, και εγώ σαν άνθρωπος πειράχτηκα και σαν Θεός θα σας βοηθήσω. Γιατί έχω γνώση από την πείρα πια τι σημαίνει πειρασμός του διαβόλου. Ο Κύριος, θα τελειώσω όπως και άρχισα, είναι ο διδάσκαλος. Με κεφαλαία τα γράμματα και δεν φτάνουν τα κεφαλαία να γράψουν το διδάσκαλο Ιησού Χριστό. Αν αυτό δεν το κατανοούμε, τότε θα έρθουν του άλλου οι άλλοι όπως περνάνε και θα μας αγωνίσουν. Αδελφοί μου, καιρός πια βλέπετε, ταλαιπωρούμεθα ελλαδικώς, ταλαιπωρούμεθα και παγκοσμίως. Αν δεν μιλήσουμε στον Κύριο, αν δεν τον αγαπήσουμε τον Κύριο, αν δεν του πούμε έλα Κύριε, κλαίγοντας από την καρδιά μας, αλίμονος εμάς, αλίμονος στην Ελλάδα μας. Αμήν.